είτε γράφεις για κάποιον επειδή τον θαυμάζεις και επειδή σε ενδιαφέρει το όργανο και επειδή σε συγκινεί ο τρόπος που μπορεί να παίζεις κλπ. Είτε αυτό γίνεται αφορμή να σου παραγγείλουν κάτι για αυτά τα όργανα. Αυτό είναι ένα πράγμα που μπορεί να υπάρχει. Αλλά είναι πολύ πιο σπάνιο να πω ότι θα γράψω τώρα για σαξόφωνο. Αυτό μπορώ να το κάνω μόνο αν έχω σκεφτεί ότι δεν έχω αρκετά έργα για το σαξόφωνο. Αυτή την έννοια. Όταν γράφω ένα έργο, δεν θέλω να τιμωρήσω τον εκτελεστή, ίσα ίσα θέλω να του κάνω ένα δώρο. Και λέγοντας αυτό, το δώρο αυτό προέρχεται από το σεβασμό που μπορείς να δείξεις στις δυνατότητες ενός οργάνου αφενός και αφετέρου ενός εκτελεστή. Δηλαδή, με ενδιαφέρει αυτό που κάνω να είναι κατά το δυνατόν σωστό και, και εκτός από σωστό να έχει και πράγματα τα οποία μπορεί να εκθέτουν τις δυνατότητες αυτού του οργάνου. Επομένως, η απάντηση είναι ότι πρώτα είναι ο άνθρωπος βέβαια για τον οποίο θα γράψω, ο εκτελεστής δηλαδή, αλλά συγχρόνως και το όργανο το οποίο με οδηγεί σε ό,τι θα πρέπει να κάνω. Κάθε όργανο έχει ιδιαίτερες, ας το πούμε, δυνατότητες που είναι και μοναδικές. Δεν μπορεί σε αυτά που κάνει το σαξόφωνο να κάνει με οποιοδήποτε άλλο όργανο. Εκτός αν θέλεις και γράψεις ένα όργανο που θες να μιμηθείς κιόλας το σαξόφωνο. Αλλά αυτό είναι μια ειδική περίπτωση, ας το πούμε, η οποία δεν αποκλείεται και αυτή είναι. Συνήθως δεν είναι και η πιο αποτελεσματική, γιατί εντάξει, δεν μπορείς να αντιγράφεις, ας το πούμε, να είναι το σαξόφωνο. Αυτή την έννοια δηλαδή το λέω. Επομένως, αυτό που με ενδιαφέρει πάντα είναι και το εννοώ να κάνω ένα δώρο και λέγοντας ένα δώρο δεν θέλω αυτό το δώρο να μην δίνει τις δυνατότητες και να εκφραστεί το όργανο και να εκφραστεί ο εκτελεστής αλλά και εγώ να μπορέσω να εμπνέομαι αφενός συνεχώς από αυτό που μπορεί να μου προτείνει το όργανο αυτό και αυτός ο εκτελεστής και συγχρόνως να μπορώ να ανακαλύπτω πράγματα τα οποία πιθανόν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ ή δεν είναι πολύ γνωστό.